Καλημέρα, Μάριον. Καλημέρα. Με τον κύριο Ηλία Σιώρα, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, βρισκόμαστε εδώ. Να σα πω ότι το Σάββατο ήρθε εδώ, έφτασε στον Ευαγγελισμό 26χρονο. Είχε όλα τα συμπτώματα, είχε υψηλό πυρετό, είχε χαμηλό οξυγόνο. Έγινε το απαραίτητο τεστ βεβαίω εδώ. Και όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίε, κύριε Σιώρα, για εισαγωγή του στο νοσοκομείο όπω θα έπρεπε κανονικά, διαπίστωσαν οι άνθρωποι που ήταν εδώ, οι συνάδελφοί σα, ότι έχει εξαφανιστεί ο συγκεκριμένο νεαρό. Καλημέρα καταρχήν. Όντως είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό που εγκυμονεί κινδύνους και για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για την κοινωνία. Αλλά επειδή όλα αυτά συνέβησαν τη μέρα της Γενικής Εφημερίας και έχει επιληφθεί πλέον η αστυνομία για το ζήτημα, νομίζω ότι τέτοια ζητήματα, τέτοια συμπεριφορές πρέπει να είναι καταδικαστές. Όμως, επειδή σας άκουσα και πριν σε σχέση με το θέμα της ατομικής ευθύνης, πρέπει να σας πω το εξής. Υπήρχε ένας κακός χαμός γινόταν στη Γενική Εφημερία του Ευαγγελισμού του Σαββάτου. Ήρθαν άνθρωποι νεαροί που γύρισαν από διακοπές και τους έστελνε ο ΔΥ εδώ να κάνουν το τεστ προκειμένου να γυρίσουν στη δουλειά τους με αρνητικό τεστ. Σας είπαν ότι τους κατήφθηνε ο ΕΟΔΥ να έρθουν εδώ σε νοσοκομείο με Γενική Εφημερία. Ο ΕΟΔΥ τους έστειλε στον Ευαγγελισμό. Και περίμεναν οι άνθρωποι νεαροί, ασυμπτωματικοί, να κάνουν το τεστ 4,5-5 ώρες και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και μάλιστα γνωρίζω περιστατικά ανθρώπου που δουλεύουν σε γυροκομείο. Κύριε Σιώρα, το νοσοκομείο δεν είχε ενημερωθεί. Όχι. Το νοσοκομείο σε κάθε γενική εφημερία δέχεται νέους ανθρώπους που τους στέλνει ο ΕΟΔΥ. Ενώ έπρεπε να πηγαίνουν σε κέντρα υγείας, σε πρωτοβάθμιες δομές, του να γίνεται το τεστ. Γιατί ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα κάνει 120 ευρώ. Πού να βρει ο νεαρός άνθρωπος τώρα τα 120 για να κάνει το τεστ ιδιωτικά? Επειδή είχε γίνει μεγάλη κουβέντα στην πρώτη φάση της καραντίνας και όλου αυτού του πράγματος που μας απασχολεί ακόμη, για τα κέντρα υγείας περιφερειακά που είχαν εξοπλιστεί και διαμορφωθεί αναλόγως για να γίνονται τα τεστ. Μας λέτε δηλαδή ότι ο ΕΟΔΥ δεν τους στέλνει εκεί και τους στέλνει σε νοσοκομεία δημόσια και μάλιστα με Γενική Εφημερία? Αυτό είναι το δυσάρεστο, γιατί αν υπήρχε ευχέρεια στα κέντρα υγείας, μακάρι να υπάρξει. Αυτό μας έχουν υποσχεθεί. Αλλά πρώτον θα είναι μικρή η δυνατότητά τους, γιατί δεν κάνουν όλα τα κέντρα υγείας το τεστ. Μόνο νομίζω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας γίνεται. Αλλά και στο Περιστέρι υπάρχει κέντρο υγείας. Υπάρχουν πολλά διάφορα κέντρα υγείας. Το θέμα είναι τι δυνατότητα έχουν, τι προσωπικό και τι εξοπλισμό. Γιατί κύριε Σιώρα, για να το καταλάβουμε τώρα, αυτό που μας λέτε είναι ότι ο Ευαγγελισμός, για παράδειγμα, που είχε Γενική Εφημερία, δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φόρτο όλου αυτού του παραπεμπτικού από τον ΕΟΔΥ με όλους τους νέους που μας λέτε ότι κάθισαν 4,5 ώρες να περιμένουν. Άρα πρέπει να κινητοποιηθεί περισσότερο η πρωτοβάθμια. Η πρωτοβάθμια να έχει τη δυνατότητα και τον εξοπλισμό και το προσωπικό. Να σας πω, παράδειγμα, χτες, το Σάββατο μάλλον, είδαμε, στάλησαν 113 τεστ. 113 τεστ μόνο από ένα νοσοκομείο. Τώρα, εμείς έχουμε έρθει από άδεια. Ζητήσαμε να γίνονται τεστ. Και μετά από επιμονή και καταγγελία, τότε ξεκίνησαν να γίνονται τα τεστ. Και το ευτύχημα είναι ότι σε εμείς... Σε εσάς τους υγειονομικούς λέτε τώρα... Μισό λεπτό φοράμε και έχετε τη μάσκα που βέβαια είναι απαραίτητη, αλλά για να τα καταλάβουμε. Ναι. Σε εσάς τους υγειονομικούς... Εντάξει, να μιλάω πιο αργά τότε. Ωραία. Εμείς κάναμε τεστ όσοι γυρίσαμε από άδεια και ζητάμε να γίνεται σε όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτά τα 300 άτομα που κάναμε αυτές τις μέρες το τεστ είμαστε αρνητικοί. Θέλω να πω ότι εμείς στηρίσαμε την ατομική ευθύνη και ο κόσμος, από ό,τι με ρώτησε και η συνεργάτη σας πριν, η κυρία Ζούρα, εγώ πιστεύω και βλέπω ότι τηρεί τα μέτρα. Όμως, βλέποντας τις εικόνες, είτε στα αεροδρόμια χτες από τη Σαντορίνη, είτε από τα ferry boat από την Αίγινα και το Αγκίστρι, που είδαμε εικόνες, είτε γενικότερα στα μέσα μεταφοράς, βλέπουμε ότι δεν έχουν πάρθει από την πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα. Μιλάτε για το συνωστισμό. Ακριβώς. Για το συνωστισμό. Γιατί δεν φταίει ο άλλος που μπαίνει στο ferry boat, δεν φταίει ο άλλος που μπαίνει στο αεροπλάνο, όταν τον βάζουν τσίμα-τσίμα δίπλα με τον άλλον. Επομένως. Θέλω να πω ότι ναι, ο κόσμος τήρησε τα μέτρα, όντως και την άλλη φορά τήρησε τα μέτρα. Κύριε υποφέρουμε Σιώρα, όλοι με τη μάσκα, είναι γεγονός. Θέλω να μου πείτε και λίγο για τους νέους, αλλά αφού έρχεστε σε επαφή μαζί τους, γιατί τους ρίξαμε ένα μεγάλο φορτίο και βάρος το τελευταίο διάστημα, ότι γενικά επειδή θεωρούν ότι δεν αγγίζει τις δικές πρέπει τους να, ηλικίες, πρέπει δεν να έχουν γίνει, ευαισθητοποιηθεί. Να σας πω κάτι. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, μια που θίγεται κιόλας ότι ήρθαν χθες τόσοι πολλοί.
Μα ήρθανε διότι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και το απαιτεί ο εργοδότης. Και ενδεχομένως να είναι και σωστό. Αλλά είτε να πληρώνουν είτε να μην το κάνουν επειδή υπάρχει αναμονή, αυτό ζητάμε να γίνει. Μάλιστα. Τώρα το πόσο σωστό είναι να συναναστρέφονται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μάλιστα όταν βρίσκεται σε εφημερία με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να ξέρουμε τα αποτελέσματα των τεστ. Αυτό λέμε ότι δεν μπορεί μέσα. Αυτό που σας είπα, τη λέξη κακός χαμός, τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμη νομίζω. Δεν μπορεί υπάρχει, να έρχεται άλλος για υπηρεσίες. Δώστε μας λίγο την εικόνα για να το καταλάβουμε, γιατί είναι σοβαρό αυτό, το φύγει και η Άτζελα. Δηλαδή όσοι προσέρχονται να κάνουν το τεστ, που δεν ξέρει κανείς αν θα βγει θετικό ή αρνητικό, είναι μπερδεμένοι με άλλους ανθρώπους που έχουν έρθει για άλλες περιπτώσεις στο νοσοκομείο. Για κάποια ώρα... Υπάρχει χώρος συγκεκριμένος, αλλά όσοι πάνε για το τεστ μέχρι να βγει η απάντηση, μέχρι να τους πούνε πηγαίνετε σπίτι, μαζεύονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι μόνο για το τεστ. Η άλλη, η γενική εφημερία γίνεται κανονικά, αλλά και πάλι δεν εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος. Και οι αποστάσεις, να μην γελιόμαστε. Οι χώροι είναι συγκεκριμένοι, Μάριον. Κάπου θα συναντηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή και πρακτικά ζητήματα ως προς τους χώρους, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό και σε άλλα νοσοκομεία, επειδή ως γραμματέας της ΕΙΝΑΠ έχω μια έτσι, συνολική γνώση. Πρέπει απαραίτητος να δουλέψει η πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Γιατί και η νεολαία με αυτόν τον τρόπο θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, θα πάει στη γειτονιά, θα κάνει το τεστ, θα μιλήσει πιο εύκολα με τον γιατρό αν έχει συμπτώματα ή όχι. Mm-hmm. Κρίσιμα τα αυτό όσα μας είπατε. Επιμένουμε στο θέμα της πρωτοβάθμιας. Mm-hmm. Ένα τελευταίο να πω. Ότι στον ιδιώτη που θέλει, στον ιδιώτη που θέλει 120 ευρώ, γιατί για όσο διάστημα είναι η κρίση δεν του κάνει επίταξη. Με όρους δημοσίου. Και γιατί ο ΕΟΠΗ δεν δέχεται να γράφεται η εξέταση δωρεάν. Είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιώρα Άτζελα. Ευχαριστώ.